Μπορώ να πω με αρκετή σιγουριά ότι η Ομόνοια μαθαίνει από τα λάθη της, κινείται πολλά πιο σωστά, πολλά πιο μεθοδικά. Σίγουρα έχει περιθώρια βελτίωσης, όπως όλοι μας. Αλλά το ότι κινείται στα κρυφά, στις σκιές που λάλλουμε, φέρνει παίχτες που χρειάζεται, παίχτες που επέξασαν σε γεμάτες σεζόν, παίχτες που ήταν ο Μάρης, ας πούμε, μια εξαιρετική κίνηση. Πάρα πολύ άλλος ποσφαιριστής, και ο Ευαντροκοστά, ποσφαιριστές που μόνο και μόνο που έτσι ποσφαιριστές φαίνεται ότι ήταν ψαγμένες τους οι κινήσεις. Όταν Παράουσκας φέρνει ο δικών του επιτελείο. Φέρνει δικούς του ανθρώπους να δουλεύουν μαζί του και κρατά όμως και η Ομόνοια τους δικούς της. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια καλή σμίξη των δύο. Τότε που ο Σταύρος δαμέ και έχει λόγο, παρουσία, αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολλά σημαντικό ο αρχηγός, ο πρόεδρος, ο ηγέτης, ο Μποτσιάνσι να δαμέ. Σίγουρα μπορεί να είναι δύσκολο να ηγηθείς μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ειδικά από την Ομόνοια που έχει σε πάρα πολύ κόσμο, έχει πολύ πίεση και η περίοδος χάριτος μηδαμινή. Ο κόσμος της Ομόνοιας επίσης κάνει αρκετή υπομονή, που πάρα πολύ θετικό τούτο, και νομίζω ότι πλέον εμπιστεύεται και ο ίδιος ο κόσμος εννοώ τον Παστάβρου, γιατί βλέπει κινήσεις, βλέπει άτομα να αλλάζουν. Σίγουρα όχι σε κάποιους συγκεκριμένους που θέλει ο κόσμος, αλλά δεν έχει σχέση. Τουλάχιστον ξέρει ο κόσμος που σύρνει ευθύνες. Όπως σύρνει ευθύνες όμως, πρέπει να διάς και το credit. Να επενείς και πρέπει να μπει στα καλά πρέπει να λαλείς. Σίγουρα μια ομάδα όπως την Ομόνοια είχε μια αποτυχημένη σεζόν. Επέζασε πάρα πολλά πράγματα εξ αρχής όταν ήταν ο Αυγουστή, δηλαδή που το mind της προηγούμενης σεζόν. Είχε πολλά θέματα εντός της ομάδας, όπου κάποια αρχίσαν να λυθούν, κάποια πήγαν που στο χαλί, η άφηξη του Γιάνσον που φέρνει τον Φράνσον. Νιώθω ότι ραπάρω η άφηξη του Γιάνσον που φέρνει τον Φράνσον. Anyway, έφυγε ο Φράνσον, πρέπει να είστε χαρούμενοι τώρα. Ο κορυφαίος δεξής εξτρέμ που πέρασε ποτέ από την Κύπρο, Φράνσον. Τα πιο ωραία ξαθά μαλλιά. Anyway, μηνίσκιον Μπάγκιτς. Μπορεί να αποχωρήσει και ο Ζόχο. Με τον Λαγκ δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω εικόνα. Θέλετε ο Λαγκ να μείνει, θέλετε να φύγει ο Λαγκ. Υπάρχει ένα κενό στη θέση του Λαγκ, στην περίπτωση του Λαγκ. Η Ομόνοια θέλει έναν ηγέτη πίσω στην άμυνα. Ξεκάθαρο, είπαμε το. Είπαμε ότι γίνεται το Ομόνοια TV. Γίνεται μια δουλειά να σουλουπωθεί όλο το οικοδόμημα. Το να έχει μια καλύτερη οικονομική κατάσταση που πριν, έτσι σημαίνει ότι λυθήκαν όλα τα προβλήματα και πετούμε στα σύννεφα και φέρνουμε όποιον παίχτη θέλουμε. Για να γίνει μια σωστή δουλειά με μειωμένο ρίσκο, χωρίς να ρισκάρεις μια ομάδα χιλιάδων κόσμων, που έχει πολύ πληθυσμό, χρησιμοποιεί λάθος λέξεις, εκφράσεις, anyway, που έχει πολύ κόσμο, πέρα να το σέβεσαι και να κινείσαι μεθοδικά, με σταθερά βήματα, γιατί κανένας δεν θα έρθει να σου δώσει στο χέρι να σε ξεχρεώσει. Ότι κάμισε που μόνος σου και ο κόσμος. Μάγους, εντάξει, μαθητευόμενους μάγους θέλει καμιά ομάδα. Εγώ με τις όψεις, επαγγελματικά μιλώντας, ότι προτιμώ να παίρνω με σταθερά βήματα, χωρίς να ρισκάρω, να λυθεί το πρόβλημα το οικονομικό και έπρεπε να έχω ένα περιθώριο να κάνω και κινήσεις να αγοράσω ποδοσφαιριστές. Ο Μάριτς, ένα αγορά. Ίσως συμβόλαιο. Ως το 25 νομίζω, ή 26. Ένα αγορά. Ο Σεμέδο, ένα αγορά. Ο Κασάμα ήταν αγορά. Γίνονται αγορές. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν κάνουν αγορές. Τώρα είναι σωστές οι όοι, τούτο είναι άλλο πράγμα που να κριθεί και τούτο. Περί συμβολέων, δεν μπορείς να διάς αυθαίρετα μεγάλα συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές. 500 και. Εγκαλά που έχει ένα limit. Κάποια φάση, δική μου άποψη προσωπική, πρέπει να σπάσει το limit για να έρθουν ποσφαιριστές διαφοράς, αλλά να ξέρεις ότι είναι όντως διαφοράς. Π.χ. με ως σημείο μπορείς να σπάσεις το limit του μισού του. Ως ένα σημείο τέλος πάντων. Ή να πάρεις το limit λίγο πιο πάνω. Που να γίνει και τόσο σταδιακά. Σίγουρα ένας επαγγελματίας επιχειρηματίας.
Είπα και τρεις και μαντούς και μες στον το βίντεο. Ένας επιχειρηματίας σαν τον Πασταύρου θέλει προφανώς να ξέρει που πατά, δεν μπορεί να πάνε στην αβεβαιότητα. Έχει ανθρώπους που δεν δέχονται να είναι στην αβεβαιότητα. Και αν βάλουμε να μπαλασάρουμε την αβεβαιότητα ή τη σιουρκά, νομίζω όλοι να τραβήσουμε στη σιουρκά με ένα μετρημένο ρίσκο. Η Ομόνοια μαθαίνει που τα λάθη της και αν κάνει κάποιες σωστές μεταγραφές τώρα θα είναι που τις πιο επικίνδυνες ως του παραθλήματος με αξιώσεις τον τη φορά και όχι απλά για να το λαλούμε αν η Ομόνοια και είναι πάντα πρωταγωνιστή και μπούρδε και τερματίζει αυτή. Όντως αν κάνει τώρα σωστές μεταγραφές και κινήσεις όντως είναι να πρωταγωνιστήσει και θα είναι και που το φαβορεί ψυχρά αντικειμενικά και έχει πολλά δυνατές ομάδες φέτος. Και να δούμε και εκπλήξεις. Υπολογίζω. Το λοιπόν, Discord channel κάτω, κοπιάστε. Αν θέλετε να γίνετε members κάτω στην περιγραφή. Like, comment, subscribe. Μεγαλώνει το κανάλι, μεγαλώνει η παρέα μας. Δυναμώνουμε. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Θα πούμε λίγα συντόμως. Καλό τριμέρο.